Υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα με υπέρογκους λογαριασμούς και την ίδια ώρα έχουμε τις μειώσεις των μισθών, έχουμε τα τεράστια χαράτσια που υπάρχουν με την μεγάλη φορολόγηση των μισθωτών και των συνταξιούχων, έχουμε την έξαρση της ανεργίας και την έξαρση των απολύσεων και των, θα έλεγα και την κατεδάφιση των εργασιακών σχέσεων. Είναι ένα δισεκατομμύριο, 100 εκατομμύρια η απλήρωτη λογαριασμοί στην επιχείρηση, έχει συντελέσει σε πολύ μεγάλο βαθμό και το χαράτσι της προηγούμενης περίοδου, όμως είναι ένα σοβαρό πρόβλημα που δημιουργεί ένα τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα σε μεγάλα, σε πλατιά στρώματα του πολιτών και του λαού, και νομίζω ότι και την επιχείρησή μας, τη δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού, δυσκολεύει σε πολύ μεγάλο βαθμό, αλλά κυρίως δυσκολεύει τους πολίτες οι οποίοι δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτούς τους λογαριασμούς. Ήδη η προσπάθεια στο όνομα τάχατε της ανάπτυξης και της καλύτερης εξυπηρέτησης του καταναλωτή και των πολιτών από τις λεγόμενες αποκρατικοποιήσεις, όπως τις βαφτίζει η κυβέρνηση, αυτό που λέμε εμείς το ξεπούλημα της επιχείρησής μας στα πλαίσια και της απελευθερωμένης αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, με μια φορομπηχτική λογική που υπάρχει και στους λογαριασμούς, έχουν οδηγήσει σε αυτά τα φαινόμενα και θα ενταθούν, όπως πολύ σωστά επισημάνατε, την επόμενη περίοδο. Αυτό το οποίο θέλουμε να διασφαλίσουμε ενάντια στο ξεπούλημα της δημόσιας επιχείρησης ηλεκτρισμού είναι το γεγονός ότι δεν θα έχουμε την υπέρογη αύξηση των τιμολογίων, έτσι ώστε να κερδοσκοπήσουν, να κερδίσουν οι ιδιώτες, γιατί θα έχουν με αποκλειστικό σκοπό το κέρδος, σε σχέση με μια επιχείρηση δημοσίου συμφέροντος που λειτουργεί σε πολύ μεγάλο βαθμό με κριτήρια εξυπηρέτησης των καταναλωτών, με κριτήρια κοινής ωφέλειας. Αυτό είναι το μεγάλο κριτήριο που οι εργαζόμενοι στη ΔΕΗ, οι πολίτες, όλοι οι κοινωνικοί φορείς πρέπει να σηκώσουμε ασπίδα προστασίας, να σώσουμε τη ΔΕΗ, να παίξει ένα τέτοιο ρόλο όπου θα έχει, όπως θα λέμε, σε πολύ μεγάλο βαθμό έχει ανταποκριθεί, να έχει ο κόσμος μια επάρκεια και με προσιτών υπηρεσιών και φτηνών υπηρεσιών. Και νομίζω ότι αυτό το έχουν αντιληφθεί οι πολίτες από όλες αυτές τις λογικές των ιδιωτικοποιήσεων και του ξεπούλημα και του ξεπουλήματος του δημόσιου πλούτου. Άρα λοιπόν στην πρώτη γραμμή οι εργαζόμενοι της ΔΕΗ βρίσκονται για αυτό το λόγο, όχι για τη δική τους την υπεράσπιση, και πρέπει να σας πω ότι παρά τις μειώσεις γύρω στο 35-40% των μισθών των εργαζομένων, έχουμε για πρώτη φορά την εμφάνιση σοβαρών οικονομικών προβλημάτων στην επιχείρηση ως αποτέλεσμα των εφαρμοζόμενων πολιτικών. Πρέπει να σας πω ότι από το 12% των τελευταίων αυξήσεων που αποφάσισε η πολιτεία στους λογαριασμούς του ρεύματος, μόνο το 1,1 πήγε για τη επιχείρηση. Όλο το υπόλοιπο κομμάτι, γύρω στο 11 παρακάτι, ήταν για την εξυπηρέτηση μια σειρά φόρων. Άρα λοιπόν πρέπει να αντιληφθούμε ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί άλλο να, σε αυτές τις συνθήκες των μνημονιακών πολιτικών, να συνεχιστεί με μειώσεις των μισθών, των συντάξεων, με απολύσεις, με ανεργία και με τέτοιες υπέρογες αυξήσεις που θα έλεγα δυσκολεύουν την καθημερινότητα των πολιτών.